Δικός μου στόχος ο άμεσος είναι να κάνω ό,τι μπορώ για να δημιουργήσω μια ευρύτερη κυβέρνηση συνεργασίας, όπως και δεσμεύτηκε αυτές το βράδυ. Όπως είπα και στην Βουλή, εγώ δεν είμαι κολλημένος σε καμία θέση προσωπικά. Θα κάνω ό,τι μπορώ για αυτή την προσπάθεια. Και αυτή η συνεργασία είναι απαραίτητη για τη χώρα. Είναι απαραίτητη γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να μην πάμε σε εκλογές αυτή τη στιγμή που θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες από την οικονομία και από την ποιότητα των Ελλήνων πολιτών σε αυτή την κρίσιμη φάση. Αλλά η συνεργασία είναι απαραίτητη για να εγγυηθούμε και στην Ελλάδα αλλά και προς εταίρους μας ότι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις υποχρεώσεις μας και τη μεγάλη πολύ ευελιγματική συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου που θα άρει πολλά βάρη στην Ελλήνα πολιτών. Και αυτή τη στιγμή που πια βλέπω ότι υπάρχει μια ευρύτερη επί της ουσίας συνένεση, δεν βλέπω γιατί να μην μπορεί να υπάρξει και μια συμπράξη συνεργασία. Και έχω και μια ακόμα ανησυχία, η οποία είναι και πολύ βασική, ότι η έλλειψη συνεργασίας θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμα και προβληματισμό στους εταίρους μας για την διάθεσή μας, την πρόθεσή μας, την βούλησή μας να μείνουμε στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρώ. Άρα λοιπόν εγώ θα κάνω τα πάντα κύριε Πρόεδρε και γι' αυτό είμαι εδώ μαζί σας για να ζητήσω και την δικιά σας συμβουλή σε αυτή την εθνική προσπάθεια να μπορέσουμε να κάνουμε επιτέλους κάτι που νομίζω ο ελληνικός λαός θέλει, μια ευρύτερη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων. Κύριε Πρωθυπουργέ, νομίζω ότι είναι ώρα μεγάλη ευθύνη για όλους μας. Αυτό πρέπει να το συναισθηθούμε όλοι μας. Και δεν βλέπω παρά ένας και μοναδικός δρόμος υπάρχει, ο δρόμος της συνεννόησης. Και προσωπικά θα καταβάλω όλες μου τις δυνάμεις σε αυτή την ώρα να έχουμε μια συνεννόηση για το καλό πατρίδας μας και το λαό μας. Είμαι σίγουρος κύριε Πρόεδρε ότι η δικιά σας συνεννόηση θα είναι ουσιαστική. Ευχαριστώ πολύ.